Συνέχισε. Και το τελευταίο είναι η χθεσινή της εμφάνιση στην Ένωση. Κάτσε, η πρώτη εικόνα είναι στην αρχή του παιχνιδιού. Ναι, είναι στην αρχή του παιχνιδιού. Πολύ ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και στις τρεις εικόνες. Το πρώτο έχει μπει έτσι γυμνασμένη όπως ήταν από την δουλειά της και από την προπόνηση. Ενδιάμεσα έχει αδυνατήσει, έχει μαυρίσει. Και στο τέλος πια χτενισμένη, φτιαγμένη, βαμμένη. Φαγωμένη. Και τραγούδισε και πολύ ωραία το κύμα. Αξιοπρεπέστατα. Ναι. Αξιοπρεπέστατα. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Φυσικά θα ακούσουμε. Αλίμονο. Θα βαθμολογήσουμε κι εμείς. Να διασκεδάσουμε λίγο κι εμείς, ρε παιδιά. Να ζήσουμε κι εμείς λίγο την Ένωση. Βέβαια. Πέρσι γίναμε εμείς ρεζίλ. Να μην γίνει κανένας φέτος άλλος. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν γίνεστε ρεζίλ. Ρεζίλ δεν γινόμαστε. Εμείς οι τηλεθεατές δεν βλέπουμε το Ελλάδα έχει ταλέντο εκείνη την ώρα. Βλέπουμε το Survivor. Ούτε βλέπουμε καλλιστία, ποιος είναι πιο ωραίος, πιο άσχημος και όλα αυτά. Το πλάνο είναι να διασκεδάσουμε, καταλαβες. Βέβαια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η Κατερίνα. Για πάμε στον επόμενο παίκτη. Κοίτα τον Νάσο, ας πούμε. Δεν του πάνε τα γένια του Νάσου του πάνε. Τώρα. Κοίτα πόση είναι διαφορά δυνατό, έχει ο άνθρωπος. Έχει αδυνατήσει πολύ ο Νάσος. Εσύ δεν τον προτιμάς τον Νάσο έτσι. Ναι, το προτιμώ καλύτερα έτσι, όντως. Και ωραίος μετά στην Ένωση με το παντελονάκι του, τη ζωνίτσα του. Νάσος. Ναι. Ήταν σχεδόν ίδιο το στυλάκι με αυτό με το οποίο έφυγε από το αεροδρόμιο για να πάει στο Survivor. Ε? Αυτό έτσι, είναι περίπου. Το γυλαικάκι. Να πούμε όμως ότι η κάμερα παχαίνει. Δηλαδή μπορεί να σου φαίνεται πιο ωραίος αδύνατος, αλλά από κοντά είναι πολύ πιο μαζεμένος. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Ρε παιδί μου, λένε μερικοί ότι ήσουν πολύ ογκώδης όταν μπήκε στο παιχνίδι. Δεν ήμουν τόσο. Προσθέτει. Αυτό λέω. Δεν ήμουν τόσο τεράστιος που νομίζετε ότι ήμουν τόσο. Εμείς το κοιτάμε τώρα συγκριτικά. Καλά, εντάξει. Εμείς το κοιτάμε συγκριτικά. Γιατί όσο... Αλλά εκεί ήμουν, σε έβλεπα. Όσο τον παχαίνει η κάμερα στην πρώτη του εμφάνιση, το ίδιο τον παχαίνει και στη δεύτερη και στην τρίτη. Άρα συγκριτικά. Έχει μπει ο Νάσος Παπαδιώτης. Κάποιος που είναι 80 κιλά στην πραγματικότητα, η κάμερα τον δείχνει 85 κιλά. Σίγουρα. Ναι. 84-85 σίγουρα. Νομίζω δηλαδή, εγώ που ήμουν 92 όταν μπήκα, θα φαινόμουν στην τηλεόραση 98. Εντάξει. Εγώ έτσι πιστεύω πάντως. Τώρα που σε βλέπουμε live όμως και φαντάζομαι ότι το μάτι δεν παχαίνει. Όχι, πόσα κιλά είμαι τώρα. Πιστεύω ότι είσαι σίγουρα 83 κιλά. Ναι, μην είμαι και 75. Πόσα είσαι, 88. Α, είσαι 88. Ναι. Ορίστε, να βλέπεις. Πάμε στον επόμενο. Νικόλας. Αγόρου. Εγώ τον προτιμώ πάντως στην πρώτη εικόνα. Αλήθεια λες. Εγώ μετά. Όχι. Και εγώ τον προτιμώ. Τι λέτε ρε παιδιά, καλύτερος είναι στην αρχή. Όχι. Το ξυρισμένο του Νικόλα του πάει. Γιατί έχει γωνίες στο πρόσωπο. Του πάει. Όχι. Του πάει, αλλά το μουσί του πάει περισσότερο. Εκεί. Δεν λέμε ότι είναι χάλια πριν. Κουκλιά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Έχει πολύ ωραία αγόρια και κορίτσια. Ναι, είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι που στην τελική δεν έχουν. Ξαναλέω, δεν έχουν πάει στα καλλιστεία. Απλά τώρα εμείς συζητάμε τη διαφορά τους. Ναι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερος στη μεσαία φωτογραφία. Εγώ πιστεύω στην πρώτη φορά είναι καλύτερος. Και έχει ωραίο στυλάκι στην Ένωση. Το τζινάκι, το τριμπουζάκι, το χυμάκι, το λευκό. Κάνουν αντίθεση όλα που έχει μαυρίσει κτλ. Πάρα πολύ ωραίος και τραγούδησε ειλικρινά. Δηλαδή, αν βάλουμε τους περσινούς παίκτες και τους φετινούς όλους μαζί, νομίζω ότι πρώτος από το τέλος θα είναι ο Νικόλας Αγόρ. Όχι, μωρέ, τόσο χάλια. Ποιος ήταν πιο χάλια. Εντάξει. Ούτε ο Βασάλος δεν ήταν τόσο. Ο χειρότερος όλων ήταν ο Αναγνωστόπουλος. Ναι, ναι, κοντράρεται με τον Αναγνωστόπουλο. Μα, α, τώρα που πες Αναγνωστόπουλος. Φίλος μας ο Κώστας. Τώρα που πες Αναγνωστόπουλος, αύριο θα είναι τα αλλά το παραδέχεται και εκείνος, ότι εντάξει. Να σου πω όμως κάτι, σημασία έχει που το τόλμησε, γιατί φαντάζομαι και ο Νικόλας, εντάξει, ξέρει το δεν παιδί, μπορεί να κάνεις δωρέτα μου αλλιώς. Ρώτα και εμένα, πέρσι σου λέω δεν ήθελα να τραγουδήσω και αναγκαστικά μου λέγανε. Επειδή είναι και αυτό ένα παιχνίδι, ήταν διαγωνιστικό, γι' αυτό μου λέγανε και πέρσι. Ότι αναγκαστικά πρέπει να τραγουδήσεις. Καλό έπαθλο, πραγματικά δεν πιστεύω ότι πήγε κάποιος στην Ένωση με το στόχο να τραγουδήσω πάρα πολύ καλά, να κερδίσω το έπαθλο και να και του χρόνου. Όχι, δεν κατάλαβες. Εμείς πέρσι τι μας είχε πει ότι όποιος κερδίσει τον αυτό, δεν το ξέρω και το μάθαμε εκεί. Δεν νομίζω τώρα οι παίκτες πήγαν σε αυτό το πάρτι με το μυαλό ποιος θα κερδίσει. Όχι, γιατί δεν ξέρεις. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Πάμε στο επόμενο. Split. Μελίνα. Μαύρα πάλι. Νομίζω ότι το μαύρο είναι σίγουρα το αγαπημένο χρώμα της Μελίνας. Δεν βλέπω τεράστιες διαφορές. Η Μελίνα δεν έχει μεγάλη αλλαγή, ναι. Δεν έχει πολύ μεγάλη, αλλά έχει διαφορά. Η μεσαία φωτογραφία από την πρώτη έχει καλά, μεγάλη έχει διαφορά. Καλά, έχει να κάνει. Οι δύο πρώτες είναι τελείως αθλητικό, μετά είναι γυναίκα. Και μετά είναι με το φορεματάκι της, ναι.
Και τραγούδησε για ένα κυπριακό κομμάτι, τιμώντας έτσι και την καταγωγή της. Φέτος οι παίχτες ήταν λίγο πιο τυχεροί από εμάς, γιατί πέρσι είχαμε playlist, ενώ αυτοί έχουν την επιλογή. Πού το ξέρεις. Τι που το ξέρω, πέρσι είχες κανένα κυπριακό μέσα στη λίστα, είδες κανένα κυπριακό. Μπορεί φέτος να βάλανε. Θα το έλεγε ο Μάριος, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί πέρσι να μην βάλανε και φέτος να βάλανε. Σήμερα κάτι έχει πάθει. Σήμερα πνεύμα αντιλογίας, το έχεις καταλάβει, αυτό μας πάει κόντρες. Γίνονται διακρίσεις. Δεν γίνονται διακρίσεις, γίνονται. Εγώ σου είμαι πέρυσι, να πω το είχα ένα ρηγέ σακάκι. Τι ήθελες να πεις? Είχα ένα ρηγέ σακάκι δίπλα στο τραβοκουμποτό. Αυτό ήθελα να πω εγώ πέρυσι. Πώς πάει αυτό? Δεν μπορώ να σας πω τώρα, άσε με τώρα. Είπαμε τι θέλω να λέω. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Του ψυχογιού μου φαίνεται, ναι. Για πάρ' το λίγο. Ένα όχι ρεμπέτικο, ένα λαϊκό είναι. Είχα ένα ρηγέ σακάκι. Δεν σου είπα και το άλλο. Την πέτω μια μέρα στο αμάξι και ακούει ρεμπέτικα. Αφού σας το έχω ξαναπεί ότι ακούω ρεμπέτικα, παιδιά. Δεν μου αρέσουν τα ρεμπέτικα. Ορίστε, κάνω παρέμβαση. Να τα ακούσεις με το κρασάκι σου, το φαγητάκι, το κουτάκι. Ναι, όχι μέσα στο αμάξι. Και μέσα στο αμάξι. Το αμάξι πρέπει να ακούσεις τα πάντα. Νομίζω ότι καλύτερα που είπες αυτό που είπες, έτσι λίγο από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρηγέ σακάκι. Πάμε στο επόμενο. Η Βυργινίτσα. Η Βυργινίτσα. Τι ωραία που είναι. Κοίτα η Βυργινίτσα κάτι που είναι στην πόλη. Τι ωραία. Στην τρίτη φωτογραφία. Η Βυργινίτσα μου θυμίζει ηρωίδα καρτούν τύπου, θυμάστε, την Κάντι Κάντι. Ναι. Έχει αυτό το λεπτεπίλεπτο, το ξανθούλα, γάλα ματάκι, έτσι, γλυκούλα. Κάτι κάτι δεν ήταν 2,5 μέτρα, όχι Παύλο. Μου, αλλά κατάλαβες. Κοίτα στην μεσαία φωτογραφία πώς έχει αδυνατήσει το κορίτσι. Ναι, κάποια στιγμή ήταν μόνο κόκαλα η Βυργινία. Νομίζω ότι ήταν αυτή που αδυνάτησε ή φάνηκε τέλος πάντων, λόγω και της κοψιάς της. Ακόμα περισσότερο το πόσο πολύ αδυνάτησε. Πετούσαν τα κόκαλά της από παντού. Χθες στην Ένωση με το φουστανάκι, δύο μέτρα από δάρες. Εμένα μου άρεσε και πώς σου τραγούδησε. Τι τραγούδησε? Α, ναι, το όταν σου χορεύω. Πολύ ωραίο τραγούδι. Θα τα δούμε μετά αυτά. Πάμε στο επόμενο. Ντάρια. Κιντάρια, μεγάλη διαφορά. Όχι τόσο μεγάλη όσο τη Βυργινία. Αλλά το βράδυ, εντάξει. Φτιάχτηκε μοντέλο και λαζιντάρια, λίμωνο. Βάφτηκε ωραία, χτενίστηκε, ένα απλό μαύρο φουστανάκι. Όλοι που είναι μαυρισμένοι τώρα τι και τα λοιπά. Τι ωραία πώς πάει. Ναι, βέβαια, πάει. Το μαύρισμα πάει σε όλους. Επόμενο. Εύη. Η Εύη Σαλκαθερίδου. Δεν έχει μεγάλη λέγη, γιατί βγήκε πιο μεγάλη. Η Εύη δεν έχει προλάβει, γιατί μόλις μπήκε ήταν και η φάση που κερδίζουν όλα αυτά τα έπαθλα και στην πραγματικότητα τρώνε οι άνθρωποι. Το βράδυ πήγε μια χαρά με το σορτσάκι, δεν μου άρεσε. Χαλαρό στυλάκι.